Τιμούμε σήμερα όλοι μαζί την επέτειο έναρξης του αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία τον Μάιο του 1821 εδώ στη Χαλκιδική. Ημέρα τιμής, ημέρα μνήμης, ημέρα εθνικής υπερηφάνειας. Και αυτό γίνεται μια εποχή που μένονται πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Εμείς όλοι μαζί στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα. Ένα δυνατό μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας, ανάγκης συνεχούς θωράκισης αξιών όπως η ελευθερία, αξιών όπως η αυτοδιάθεση. Και είναι πολύ τιμητική, πολύ θα έλεγα συγκινητική η σημερινή ημέρα εδώ στη Χαλκιδική, που όλοι μαζί τιμούμε αυτήν την ιστορική ημέρα, χάρη στην οποία, χάρη στους προγόνους μας, είμαστε όλοι σήμερα ελεύθεροι. Πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σας και της εντύπωσης. Πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριά, σε ελέησον ημάς, Κύριε Ηλάς, αμαρτήσιμον, δέσποτα συγχώρσοντας ανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και η... Η πιο σημαντική κατά την άποψή μου γιορτή για τη Χαλκιδική, η Επανάσταση της Χαλκιδικής, στη 17η Μαΐου, ο φόρος αίματος που πλήρωσε ο νόμος μας, ενάντια στον κατακτητή, τους Τούρκους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Χαλκιδικιώτες, χρόνια πολλά στον Πολύγυρο, χρόνια πολλά σε όλους αυτούς οι οποίοι τηρούμε ήθη έθιμα και έχουμε ως ανάμνηση την μεγάλη μάχη που έδωσαν κάποιοι για να ζήσουμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για τη Χαλκιδική. Συνολικά η Επανάσταση Χαλκιδικής έχει αφήσει τη σφραγίδα της σε πανελλήνιο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα σύσσωμη η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία του τόπου, αλλά και τα σχολεία και η εκπαιδευτική κοινότητα βρεθήκαμε όλοι εδώ να τιμήσουμε αυτή τη μέρα, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που με τις ζωές τους έδωσαν τον τόνο της Επανάστασης σε πανελλαδικό επίπεδο και φυσικά πρέπει να υπάρξει και από την πλευρά της πολιτείας η θεσμοθέτηση πλέον της ημέρας της Επανάστασης της Χαλκιδικής ως επίσημη αργία. Χρόνια πολλά στη Χαλκιδική και σε όλους τους Χαλκιδικιώτες. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους προγόνους μας, οι οποίοι με αποφασιστικότητα και τόλμη αγωνιστήκανε για την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Χαλκιδική, χρόνια πολλά στον Πολύγυρο. Η Κασάνδρα, ναι, πλήρωσε με πολύ μεγάλο κόστος αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα που της τύχησε 7 χρόνια να μην ζει κανείς εκεί, να έχουν σφαγιαστεί πάνω από 10.000 και να έχουν καεί πάνω από 10.000 δημότες εκεί και πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ξεκίνησε το Υπουργείο να μας ακούει, να ακούει ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από εδώ, από τη Χαλκιδική. Ότι αυτοί οι 6 μήνες που κράτησαν οι Χαλκιδικιώτες, ο Εμμανουήλ Παπάς και ο Καπετάν Χάψας, τα τουρκικά στρατεύματα εδώ έδωσαν τη δυνατότητα στην Νότια Ελλάδα να μπορέσουν να οχυρωθούν σωστά και δυνατά για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κάνω και έναν μεγάλο αγώνα για να ακουστεί αυτό και ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, ότι είμαστε και στη διαδικασία να αλλάξουμε την ονομασία του Δήμου Κασάνδρας σε ηρωική Χερσόνησο της Κασάνδρας. Είναι κάτι που είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και με την αρρωγή όλων των δημάρχων νομίζω ότι θα γραφεί και στην ιστορία το κομμάτι της Επανάστασης Χαλκιδικής έτσι πως της αξίζει. Γιορτάζουμε την Επανάσταση Χαλκιδικής εδώ στον Πολύγυρο, η οποία ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1821. Η Χαλκιδική είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Όλα τα χωριά της Χαλκιδικής επαναστάτησαν. Ξεκίνησε η Επανάσταση εδώ στον Πολύγυρο και κατέληξε στο ολοκαύτωμα της Κασάνδρας. Όμως,
δεν έτυχε να γραφτούν οι σελίδες της ιστορίας όπως έπρεπε να γραφτούν για τη Χαλκιδική. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από όλους μας για να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα που είχε η Επανάσταση της Χαλκιδικής στην απελευθέρωση της χώρας. Και η σπουδαιότητα είναι ότι καθυστέρησε με όλες αυτές τις εχθροπραξίες που γινόταν εδώ στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθυστέρησε και απασχόλησε τουρκικό στρατό, έτσι μπόρεσε να εδρεωθεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο και να έχουμε το πρώτο μικρό ελεύθερο ελληνικό κράτος. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, να ευχηθώ να μην ξαναπεράσει η χώρα μας από τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις και καταστάσεις. Χρόνια πολλά τιμή σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους. Χρόνια πολλά στους Χαλκιδικιώτες και στις Χαλκιδικιώτες. Είμαστε σήμερα εδώ στις 17 του Μάη για να τιμήσουμε την τιμή των προγόνων μας, αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ ελεύθεροι και να αναπνέουμε ελεύθερα τον αέρα μας. Πρέπει να έχουμε την ιστορική μνήμη χαραγμένη βαθιά στην ψυχή μας. Είναι η ευκαιρία σήμερα να διατρανώσουμε και το πάνδυνο αίτημα όλων των Πολυγυρινών και Χαλκιδικιωτών, επιτέλους η 17η Μαΐου να είναι ημέρα μνήμης ως ημέρα ιστορική, ως τοπική εορτή. Μια μέρα τιμής, μια μέρα μνήμης σε όλους αυτούς που δώσανε τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Η Επανάσταση ξεκίνησε από τη Χαλκιδική. Τη τιμούμε και θα θέλαμε αυτήν η μέρα να γίνει μια μέρα αργίας για όλη τη Χαλκιδική και να τιμάται όπως θα έπρεπε από όλο τον κόσμο της Χαλκιδικής. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε για να φωτίσουμε αυτή την μεγάλη εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση που έγινε και στη Μακεδονία. Δυστυχώς την ιστορία τη γράψαν οι νικητές, την έγραψε η Ρούμελη και ο Μοριάς. Ωστόσο, εάν δεν υπήρχε το ανάγχωμα του Εμμανουήλ Παπά, του εθνικού μας ήρωα, και η επανάσταση στην Μακεδονία, η οποία έπεσε στην πρώτη γραμμή και καθυστέρησε την έλευση των τουρκικών στρατευμάτων προς την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν θα είχε στεριώσει ο αγώνας της επανάστασης του 1821 και δεν θα είχαμε σήμερα, πιθανόν να μην είχαμε σήμερα, για την ελευθερία μας. Τιμή και δόξα στους μεγάλους μας ήρωες, τιμή και δόξα στους αγωνιστές της επανάστασης του 1821 στην Μακεδονία, αθάνατοι. Δημαρχέ, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τους εκπροσώπους των Δήμων και της Περιφέρειας και της Αντιπεριφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας? Ναι, νομίζω σιγά σιγά, γιατί τίποτε δεν σου χαρίζεται, πρέπει να το διεκδικήσεις και βήμα-βήμα άρχισαν να προσθέτουν στα σχολικά μας βιβλία κάποια μικρά κεφάλαια που αφορούν την Επανάσταση του 1821 στην Μακεδονία, αλλά εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια, πεδίο δόξης λαμπρών για όλους εμάς, να μπορέσουμε να προσθέσουμε μεγάλα κεφάλαια στην Επανάσταση του 1821 για τον αγώνα που έκαναν οι Μακεδόνες και απελευθερώθηκαν το 1912 και 13. Γι' αυτό δεν γράφτηκε σωστά η εθνική μας ιστορία. Χρόνια πολλά και από την πρωτοβάθμια Χαλκιδικής, εκπροσωπώντας όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία της του νομού Χαλκιδικής. Ευχόμαστε αυτή η μέρα να τιμάται από όλους και να καθιερωθεί πια όχι όπως είναι μεταφερόμενη από ημέρα σε μέρα, να γίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία στις 17 του Μάη, αντί να είναι πάντα η πρώτη Κυριακή μετά τις 16, να γίνει στις 17 για να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε και να τιμούμε όλους αυτούς τους αγωνιστές. Πάρα πολύ σημαντική είναι συμβολική η παρουσία της Υπουργού Εσωτερικών Νίκης Χεραμέως, καθώς συμβολίζει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην επανάσταση της Χαλκιδικής μας. Βλέπετε όλες αυτές οι νεαρές φωνές που δίνουν το χαμόγελό τους και είμαστε όλοι μας ελεύθεροι σήμερα, οφείλεται στους τότε επαναστάτες μας. Γι' αυτό και η συμβολή της είναι σημαντική.